για την υποχρέωσή μας που δίνετε και για την διακοπή της συζήτησής σας. Συγγνώμη στους συνομιλητές σας. Επειδή άκουσα ότι έγιναν κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία, οφείλω να πω ότι τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν απόλυτα ακριβή και δόθηκαν, υπολογίστηκαν με βάση αυτά που όλος ο κόσμος ο οποίος κάνει συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στις γύρω περιοχές ξέρει. Στο τι ώρα τραβήχτηκαν τα πλάνα, κύριε Υπουργέ? Είναι γύρω στα 35.000 άτομα. Από εκεί και πέρα συγκεντρώθηκαν γύρω στα 25.000 άτομα στην Αμαλίας, γύρω στα 25.000 άτομα στην Βασιλή Σοφίας και υπολογίσαμε και τους γύρω δρόμους. Ο αριθμός είναι ακριβής. Ο αριθμός τι ώρα έγινε? Καμία σχέση με πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι αριθμός ο οποίος έχει βγει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Το δε βίντεο ακριβώς ήρθε για να επιβεβαιώσει τους αριθμούς. Τι ώρα τραβήθηκαν τα πλάνα με το βίντεο, κύριε Υπουργέ? Την ώρα και δεν είναι τίποτα χαρκευμένο. Μακριά από εμάς και μακριά από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τι ώρα τραβήχτηκε το βίντεο, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει εδώ, υπάρχει μια ένσταση. Τι ώρα τραβήχτηκε το βίντεο? Τι ώρα τραβήχτηκε το βίντεο, έχετε υπόψη σας? Το βίντεο τραβήχτηκε περίπου στις 3 παρα 5. Στις 3 παρα 5. Γιατί με τα πλάνα που δείχνει, γιατί, που έχει δώσει στη τότε δημοσιότητα, είναι σβησμένη η ώρα? Είναι... Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι μπορεί να ψάχνουν να ψάχνουν σώνει και καλά για να βγάλουν ανακριβές το βίντεο. Το βίντεο είναι ακριβέστατο. Το βίντεο δείχνει την ώρα της μεγαλύτερης παρουσίας κόσμου στο Σύνταγμα. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι που δεν έχει καμία σημασία. Η ημερομηνία του βίντεο ήταν 1η Ιανουαρίου. Προφανώς δεν έγινε 1η Ιανουαρίου κάποια συγκέντρωση εκεί. Και αυτό είναι το στοιχείο. Δηλαδή ήταν λάθος, λέτε λάθος, επειδή ήταν λάθος ημερομηνία, γι' αυτό σβήστηκε. Βέβαια. Θα μπορούσατε να αφήσετε την ώρα όμως. Και η ώρα ήταν λάθος. Ξέρετε, η ώρα δεν πρέπει να ήταν. Μην προσπαθούν κάποιοι να πούνε ότι υπήρχε ένα εκατομμύριο. Εάν υπήρχε ένα εκατομμύριο, τότε ο κόσμος θα έφτανε μέχρι τους αμπελοκήπους και θα ήταν καλυμμένοι και η Λεωφόρος Αλεξάνδρου. Ο αριθμός... Ας με επιτραπεί, πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία, να πω ότι η σημερινή είναι μια διαφορετική μέρα. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και τη συνέχιση της προσπάθειας προκειμένου να βρεθεί μια λύση με μετριοπάθεια, σύνεση αλλά και πατριωτική ευθύνη. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω. Ναι. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση. Αν δεν είναι εκ του πονηρού. Μια τελευταία ερώτηση. Εσείς δώσατε εντολή, στην φυσική ηγεσία να κάνει αυτή τη δουλειά? Δηλαδή, να σηκωθεί το ελικόπτερο, να κάτσουν οι άνθρωποι ένα τετραγωνικό μέτρο, να μετρήσουν πόσοι πολίτες χωράνε. Τη δουλειά αυτή, κύριε Παπαδάκη, την κάνει. Αν δεν σας διακόπτω. Τη δουλειά αυτή την κάνει η ελληνική αστυνομία σε όλες τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Έχει τεράστια εμπειρία. Το ελικόπτερο, από ό,τι βλέπει όλος ο κόσμος, σηκώνεται όταν γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας. Η ελληνική αστυνομία δούλεψε συστηματικά, οργανωμένα και υποδειγματικά και δεν άνοιξε μύτη. Και δεν άνοιξε μύτη. Έγινε η εκένωση, η αποχώρηση των διαδηλωτών χωρίς κανένα πρόβλημα. Διαδηλωτές που είχαν έρθει από όλα τα άκρα της χώρας και δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Και νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Σε αυτό το κομμάτι το είπαμε και εμείς. Κύριε Τόσκα, ο Μάκης Βορύδης. Καλημέρα. Ναι, κύριε Βορύδη. Ναι, προσέξτε, καλημέρα. Το 140.000 υποθέτω ότι είναι το ίδιο ακριβές με το 90.000. Όπως επίσης πρέπει να μένουμε και να κρατήσουμε ότι εμφανίζεται να έχετε καταγραφεί ένα βίντεο το οποίο για λόγους που τώρα δεν καταλαβαίνω δεν υπάρχει η ώρα. Και τρίτον, αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλα τα εμπειρικά δεδομένα τα οποία έχουμε και αποδεικνύεται από την παρέμβασή σας προς στήριξη ότι στην πραγματικότητα σαφώς και έχετε δώσει εντολή και έχετε μπλακεί προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο νούμερο. Τώρα, για να είμαστε συνεννοημένοι και να μην μένουν εντυπώσεις. Έτσι, διότι εμφανίζεται. Αυτό είναι συμπέρασμα δικό σας. Ναι, βεβαίως, αλλά γι' αυτό λέω. Επειδή σας άκουσα να δίνετε τα συμπεράσματα τα δικά σας, βάζω και εγώ το συμπέρασμα το δικό μου, το οποίο όμως εδράζεται, επιτρέψτε μου, επί συγκεκριμένων δεδομένων. Για πρώτη φορά δημοσιοποιείτε τέτοιο υλικό.
Πρώτον, και δεύτερο, η δημοσιοποίησή του συνδέεται με απόκρυψη της ώρας και της ημερομηνίας για τους λόγους που λέτε τώρα εσείς ότι ισχύει αυτό. Άρα λοιπόν αυτό είναι ξεκάθαρο και επίσης αποδεικνύεται ότι και με την παρέμβαση σας σήμερα δεν το αφήνετε σε ένα υπηρεσιακό επίπεδο, παίρνετε την πολιτική ευθύνη πάνω σας. Παίρνετε την πολιτική ευθύνη πάνω σας. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε και την παίρνετε, συμφωνώ, αλλά έχουμε όλοι ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αφήστε με όμως, εντάξει, είναι γνωστή η τακτική, ξεκινάτε από ένα λάθος στοιχείο και οδηγείτε το συμπέρασμα εκεί που θέλετε. Ποιο είναι το λάθος στοιχείο? Η λογική, την οποία πολύ καλά χρησιμοποιείτε σε άλλες περιπτώσεις, δεν επιβάλλει αυτή την τακτική, το να ξεκινάμε από ένα στοιχείο αυθαίρετο και λάθος, ότι έδωσα εγώ εντολή να βγει το βίντεο, να τραβηχτεί το είναι βίντεο. Αυθαίρετο και λάθος. Είναι αυθαίρετο και λάθος ότι δεν υπάρχει ώρα στο βίντεο. Το βίντεο είναι αυθαίρετο και λάθος ότι δεν υπάρχει ώρα στο βίντεο. Σας απάντησα, αφήστε να σας απαντήσω. Μισό λεπτό, γιατί μιλάτε παράλληλα και το βίντεο. Ναι, αλλά επ' αυτού όμως, γιατί αυτό είναι το στοιχείο της υποψίας. Επ' αυτού θα σας μιλήσω, κύριε Βορύδη. Το βίντεο τραβήχθηκε όπως τραβιέται σε όλες τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Επειδή ακριβώς υπήρχαν τερατογενέσεις από πλευράς ορισμένων ΜΜΕ, ότι ο κόσμος ήταν ένα εκατομμύριο. Τερατογενέσεις. Ξέρετε καλά ότι ένα εκατομμύριο σημαίνει αμπελόκι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο δώσαμε στη δημοσιότητα το βίντεο, γιατί υπήρχε διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Θέλετε να στηριχτούμε σε στρεβλά στοιχεία? Εγώ νομίζω κανένας καλοπροαίρετος άνθρωπος αυτή τη χώρα δεν πρέπει να στηρίζεται σε λάθος στοιχεία προκειμένου να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Άρα ο στόχος της δημοσιοποίησης των στοιχείων είναι τα πολιτικά συμπεράσματα. Όχι, βέβαια, αλλιώς σας απασχολεί. Αλλιώς σας απασχολεί. Των στοιχείων ήταν η εδραίωση της αλήθειας. Η εδραίωση της αλήθειας προς εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων. Κανένα. Αλήθειας, η οποία προς εξαγωγή. Αυτό θέλετε να κάνετε εσείς. Εγώ σας είπα καταρχάς, εγώ δεν έχω μιλήσει για αριθμούς. Εγώ είπα ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει. Βλέπω ότι έχετε πρόβλημα, κύριε Βορύδη. Όχι, αλλά με συγχωρείτε. Όταν η ελληνική αστυνομία, και επειδή εγώ έχω επαφή, κύριε Μπάρκα, με το αντικείμενο που λέγεται ελληνική αστυνομία εξ επαγγέλματος, γιατί ξέρω. Εξ επαγγέλματος. Γιατί ξέρω. Όχι. Γιατί ξέρω. Όχι, αφήστε τώρα τις πολιτικές ιστορίες. Όχι, ξυπνάτε τώρα. Λοιπόν, φωνάξτε έναν τοπογράφο και ακούστε την πρόκληση. Ακούστε, διότι εγώ. Βίντεο τη ελληνική. Αφήστε το τοπογράφο. Βίντεο της ελληνικής αστυνομίας που εισφέρεται ως στοιχείο χωρίς ημερομηνία και χωρίς ώρα δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Βάλετε το τοπογράφο που βάλετε. Έχω δει δικογραφίες και δικογραφίες. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει ποτέ. Εδώ λοιπόν ομολογήθηκε. Επιτρέψτε μου. Ο κύριος Πορτοσάλτε να αμφισβητήσει τα στοιχεία του μόνο που δεν είναι το ελληνικό δημόσιο και δεν είναι το ελληνικό κράτος. Εδώ λοιπόν, ακούστε. Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σηκωθείτε, κύριε Μπάρκα, εσείς πολιτικά και να κάνετε μετρήσεις και να πείτε δεν ήταν τόσο, ήταν τόσο. Έχω πρόβλημα όταν. Διότι αποδεικνύεται το πολιτικό σύστημα που θα θέλετε. Πείτε ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέει ο Πορτοσάλτη διοργανωτές. Πείτε το. Καλά. Αλλά προσέξτε, όταν χρησιμοποιείται η ελληνική αστυνομία με πειραγμένο το στοιχείο της ημεροχρονολογίας και της ώρας για να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα, είναι ξεκάθαρη πολιτική σύγκριση με μεθόδους. Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο. Συγγνώμη, αλλά η τεκμηρίωση που προσπαθείτε να επιβάλλετε αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο τον οποίο δουλεύει η ελληνική αστυνομία και με τον τρόπο. Εγώ το γνωρίζω αυτό. Όλες οι σοβαρές υπηρεσίες. Το γνωρίζω αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι είναι προϊόν πολιτικής πίεσης. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Γι' αυτό και λέω ότι είναι προϊόν πολιτικής πίεσης. Και να μετρήσουμε μαζί. Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία θα ήθελα την απάντησή σας. Η μία είναι η αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία μιλάει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι χρησιμοποιήθηκε η αστυνομία για να βγάλει κάποια στοιχεία τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, η ελληνική αστυνομία είναι απόλυτη για τον αριθμό των πούλμαν, των λεωφορείων, τα οποία έφτασαν από διάφορες περιοχές της χώρας στην πλατεία Συντάγματος. Εάν κρίνω από αυτά τα οποία άκουγα και εγώ όλη την ημέρα από την τηλεόραση, 10 ήρθαμε από εδώ, 50 από εδώ, 20 από εδώ, 30 από εδώ, τα πούλμαν είναι πολύ περισσότερα από 1000. Η ελληνική αστυνομία τα μέτρησε και είναι 283. Και μάλιστα και εδώ από την Συντονιστική Επιτροπή ο κ. Πατσίκας αναφέρει
πάρα πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Μιλάει για 2.500 πούλμαν. Αυτά τα έχουμε καταγεγραμμένα. Κύριε Παπαδάκη, μου επιτρέπετε. Και ότι τα έχουν καταγεγραμμένα. Υπάρχουν οι άνθρωποι με τις πινακίδες. Τα έχουμε καταθέσει στην αστυνομία. Θέλετε να σας δώσω τα στοιχεία με τους αριθμούς των πούλμαν και οποιοδήποτε άλλος, ο κύριος Πατσίκας και οποιοδήποτε άλλος, να μου δώσει τα στοιχεία των δικών του αριθμών πούλμαν. Σας τα έχουμε δώσει, κύριε Υπουργέ, σας τα έχουμε δώσει. Λοιπόν, τα στοιχεία ήταν ακριβή. Μπορεί να γίνει έλεγχος από οποιονδήποτε σταδιόδια. Πάρτε τον τηλέφωνο. Τα στοιχεία είναι λεπτομερή με τους αριθμούς των λεωφορείων. Γιατί η αστυνομία φρόντιζε για να οδηγηθούν τα λεωφορεία σε ασφαλή χώρο πάρκινγκ και φύλαγε αυτά τα λεωφορεία όση ώρα γινόταν το συλλαλητήριο. Τώρα, εάν θέλουμε να βαφτίσουμε, δεν ξέρω το μέγεθος της διαδήλωσης, ότι κάλυπτε όλη την Αθήνα και έφτανε μέχρι τους Άκη Μπελοκήπους, από εκεί και πέρα προσκρούμε στην απλή λογική και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Κύριε Παπαδάκη, μια και έχουμε τον Υπουργό. Να μας πει για την ανακοίνωση που έβγαλε το Πράτο, στο οποίο είναι μέλος μαζί με τον κύριο Κοντζιά, σε σχέση με το συλλαλητήριο, και ο κύριος Βορύδης να μας πει αν ισχύει η δημόσια θέση της Νέας Δημοκρατίας 9 Ιανουαρίου, για να συνομιθούμε επί της ουσίας και όχι επί των αριθμών πάνω κάτω. Και να πούμε και, και τη θέση. Να πούμε τι γίνεται. Πώς διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, για να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτό το τραπέζι. Και ποιος εκφράζει. Συγγνώμη, Νίκο. Μιλώ για την αντιπαράθεση των αριθμών τώρα που γίνεται. Και ποιος εκφράζει την κυβέρνηση. Δεν έχει νόημα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως, επειδή το υποτιμάτε, κύριε Γεωργιόπουλο. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Υπουργέ. Μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε το τηλέφωνο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ο κ. Γκέρογλου διαστρεβλώνει και αυτό μια απλή ανακοίνωση τη κίνηση Πράτο. Υπήρξε και δεύτερη ανακοίνωση αγανάκτηση από την κίνηση Πράτο, τον Νίκο τον Κοντζιά και εμένα, γιατί σε όλη τη διάρκεια των ημερών πριν το συλλαλητήριο υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια διαστρέβλωσης των πάτων. Δυστυχώς και μετά το συλλαλητήριο γίνεται προσπάθεια διαστρέβλωσης. Ερώτηση σα κάναμε, κύριε. Ερώτηση σα κάναμε, αλλά επειδή διαστρεβλώνεται την ερώτηση, υποθέτω ότι διαστρεβλώνεται τα νούμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, ναι. Ερώτηση σας κάναμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Λοιπόν, μια μικρή.